συνέντευξη της είπε ότι αυτή η ερώτηση τη θεωρώ από άτοπη έως αγενή. Μπράβο. Άρα, αν την έκανε έστω και ο συνεργάτης της και δεν είναι εξίστατο, θα ήταν ασυνεπής. Σωστά ελληνικά. Εδώ να εξηγήσω. Μπράβο. Να εξηγήσω ένα πραγματάκι. Άμα κάνεις συνέντευξη. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τέτοιες ερωτήσεις τις κάνεις. Τις έχω κάνει 500.000 φορές, δηλαδή για να πω ότι έχω κάνει. Και στην Μαρία. Πριν από 2 χρόνια. Δηλαδή, το πάτε για παιδί, δεν το πάτε για παιδί, θέλετε παιδί κτλ. Διότι, παρόλα αυτά τη θεωρώ και αγενή, παρότι την έχω κάνει. Τη θεωρώ και αναπόφευκτη. Ναι, ναι. Και αγενή και αναπόφευκτη. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν κάνει παιδί, έτσι, πράγματι μπορεί γιατί δεν μπορεί. Και εκείνη τη στιγμή του βγάζει το δράμα του. Πρέπει κάθε στιγμή που πηγαίνει να απαντάει. Και θα έλεγα στο κεφάλι μου κάπου, αν είναι κανένας 25, 27, 28, 30, 32, 33, εκεί άμα είναι στα 40 για κάτσι, χοντρικά, Ανδρίτσο δεν ξέρω πώς είναι, νομίζω κάπου εκεί θα είναι νωρίς 40, εκεί ίσως πρέπει εμείς να μην ρωτάμε. Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Να έχει σχέση. Να έχει σχέση. Να έχει σχέση. Να έχει σχέση. Προσπαθώ να βρω ένα κανόνα στο κεφάλι μου. Εγώ αυτό δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω καλή συνέντευξη. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό που λες είναι το σωστό και ότι έτσι πρέπει να γίνει στο τέλος της ημέρας. Εγώ δεν μπορώ. Θα σου πω κάτι. Εγώ θα ρωτήσω τον Πέτρο που έχει κάνει άπειρες συνεντεύξεις. Ερώτηση. Όταν ρωτούσες όλους τους ανθρώπους που φιλοξενούσες και φιλοξενείς για το αν θέλουν να κάνουν παιδί. Ειλικρινά τώρα. Είναι γιατί. Θες να το μάθεις πραγματικά ή γιατί είναι ένα πράγμα που όλοι το συζητάνε και αναγκαστικά, ειδικά για μας που έχουμε δουλέψει πρέπει να κάνουμε ένα τίτλο. Συνέντευξη, σε ενδιαφέρει πραγματικά να το μάθεις. Okay. Λοιπόν, η συνέντευξη, ειδικά και στις συνέντευξεις, δεν αφορά εμένα. Εγώ για τους πιο πολλούς που βλέπω, έχω κατασταλαγμένη άποψη και κατασταλαγμένες γνώσεις και πληροφορίες. Τρώω το ψέμα και το δέχομαι, όπως τρώω την αλήθεια και τη δέχομαι. Δηλαδή, ότι η παπαριά έχω ακούσει δεν λέγεται. Από ανθρώπους του οποίους ξέρω. Δηλαδή, μιλάω με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρω εγώ παραδείγματος χάρη ότι είναι γκέι και δεν με ενοχλεί καθόλου. Και δεν το λέει ποτέ. Και καλά κάνει και μου μιλάει για γυναίκες. Αυτό είναι το ύπουλο. Αυτό το έχω υποστεί πολλές φορές. Και εκείνη τη στιγμή είμαι χαμογελαστός και λέω πώς ήταν η κοπέλα. Καλά ήταν, μια χαρά ήταν. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν παιδί κτλ. Και ρωτάς. Πιο πολύ ρωτάς για τους άλλους, για αυτόν που βλέπει την τηλεόραση, για αυτόν που διαβάζει το περιοδικό, παρά ρωτάς για σένα. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν αυτός. Ο οποίος ενδιαφερόταν και μου έλεγε ο απέναντί μου ένα χοντρό ψέμα. Τι μου λες, μωρά, αγόρι μου τώρα, σε τα μάτια. Είσαι ειλικρινής, μπράβο. Αλλά δεν μπορώ να το ρωτήσω αυτό και έτσι κάνω, όπως λες και εσύ, το Κινέζο. Το κουνέλι. Έχει σημασία όμως και ο τρόπος που ρωτάς κάτι. Ορίστε. Έχει σημασία μεγάλη και ο τρόπος που ρωτάς κάτι. Ευγενικά ρώτησε ο Αρναούτολου. Και ο Αρναούτολου ρώτησε αυτό που έχουμε ρωτήσει όλοι. Και η Μαρία ευγενικά όμως του είπε ότι εντάξει. Είναι το προσωπικό της θέμα γιατί δεν το αντέχει πια να τη ρωτάνε για χιλιοστή, πεντηκοστή φορά. Ναι, παιδιά, εννοείται τη γυναίκα. Πάμε σε ένα break και σε λίγο είμαστε μαζί. Με ποιο ενδιαφέρον.